Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι. Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από τουρκικά μέσα, φαίνεται ότι η Άγκυρα προετοιμάζεται για τον επόμενο Νοέμβριο να προκαλέσει ξανά σε περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας, ελλαδικής και κυπριακής και εξηγούμε. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Γενής Σαφάκ, Σαφάκ του τουρκικού μέσου του φύλλα προσκύμενου στον Ταγίπ Ερντογάν, τα τρία πλοία της Τουρκίας Φατίχ, ο Ρούτς και Κανουνί, ονόματα Οθωμανών Σουλτάνων, έχει δώσει όχι τυχαία ο Τούρκος Πρόεδρος, στα ερευνητικά της Άγκυρας αναμένεται να πλαισιωθούν από μικρότερα σκάφη, από αλουμίνιο, μήκους περίπου 20 μέτρων, απαραίτητα για να υποβοηθήσουν γεωτρητικές δραστηριότητες. Αυτά να ήδη εγχώρια στην Τουρκία και αναμένεται να βγουν σε περιοχέ το ξαναλέω ελληνική δικαιοδοσία εφόσον η Άγκυρα κάνει λόγο για δίθεν γαλάζια πατρίδα. Δεν εννοεί τίποτα άλλο από ελληνικέ περιοχέ, ελληνικέ θαλάσσιες ζώνε, ΑΟΣ και η δηλαδή, που προσπαθεί η Τουρκία να υφαρπάξει είτε μέσω του παρανόμου συμφώνου που έχει υπογράψει με τον Αλ τη Τρυπόλεω, ή να γκριζάρει με τι προκλήσει που κάνει χρησιμοποιώντα τι ένοπλε της δυνάμει. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι έχουν γνώσει οι φύλακε, η ελληνική δηλαδή πλευρά, και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα να δοθεί απάντηση, να δοθεί μήνυμα όπω είχε δοθεί καταιγιστικά το Μάρτιο του 2020 στον Εύρο, αλλά και το καλοκαίρι τη ίδια χρονιά, όπου πραγματικά σε ξηρά θάλασσα και αέρα, σε όλα τα μικροεπισόδια, κάποια δεν ήταν και τόσο μικρό γιατί πώς να θεωρήσει μικρό την καταστροφή της τουρκικής ναυαρχίδας στην ουσία του Κεμάλ Ρεΐς, το οποίο υπέστη ρήγμα, αν θυμάμαι καλά, περίπου βάθους τριών μέτρων, κάτι τέτοιο είναι χρόνια τώρα. Είχαμε την τύχη να το παρουσιάσουμε από τους πρώτους παγκοσμίω εδώ στο κανάλι σας και έτσι το κανάλι σας να μπει για πρώτη φορά στην Wikipedia, τόσο στην ελληνική όσο και στην γερμανική έκδοση. Σε κάθε περίπτωση είδαμε τα ελληνικά υποβρύχια και γενικότερα τις αντιποβρυχιακές μας δυνάμεις πραγματικά να κερδίζουν όλες τις ε, άτυπες μάχες, όλες τις μικροσυμπλοκές, όλα τα τζατζαρίσματα, να το πω έτσι για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση έτσι πιο ελαφριά, ε, με τα τουρκικά, είδαμε να κάνουν σήματα τα τουρκικά ε, σηκώνοντα την ουσία λευκή σημαία με τον, με τον κώδικα επικοινωνίας των υποβρυχίων, είδαμε, δεν θα ξεχάσω μια φωτογραφία που ο δημοσιογράφος Λεωνίδας Μπλαβέρης, επειδή εδώ πάντοτε αναφέρουμε τις πηγές και τις θυμόμαστε κιόλα από σεβασμό σε εκείνους που έχουν αναφέρει πρώτα τις ειδήσει. Ο Λεωνίδας Μπλαβέρης λοιπόν είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Twitter μια φωτογραφία ελληνικού F-16 που πετούσε ακριβώς πάνω από τουρκική φρεγάτα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι την είχε πραγματικά μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει εκείνη τη στιγμή. Και φυσικά δεν ξεχνάμε όλα τα άλλα με τις αεροπορικές μας δυνάμεις πλήρης κυριαρχία σε ξηρά θάλασσα και αέρα. Έτσι λοιπόν είμαστε βέβαιοι έτοιμε οι ένοπλες δυνάμει έτοιμη οι προϊστάμενοι του, έτοιμη η ελληνική κυβέρνηση, αν η Άγκυρα το Νοέμβριο βγάλει τα ιοτρητικά, η ένα ή και τα τρία, μαζί με τα συνοδευτικά σκάφη που σα είπα, που ήδη κατασκευάζει από αλουμίνιο, με μήκο περίπου 20 μέτρων, θα είναι έτοιμε οι ένοπλε δυνάμει, έτοιμη η ελληνική διπλωματία να κάνει να πράξει τα δέοντα, ούτω ώστε να μην μπορέσει η Άγκυρα να γκριζάρει ελληνικέ περιοχέ. Φυσικά πέραν των διπλωματικών ενεργειών και του διεθνούς δικαίου τα οποία όμως δεν λαμβάνει υπόψη όσο πρέπει δυστυχώς η αναθεωρητική δύναμη, έχει ταχθεί στο πλευρό και στην ομάδα των αναθεωρητικών δυνάμεων του πλανήτη, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ισχυρή παρουσία, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, επί του πεδίου ούτως ώστε να μην αποπειραθεί κάτι ο κύριος Ερντογάν. Αυτά προ το παρόν. Θερμές ευχαριστίες που μα παρακολουθείτε. Ευχαριστώ για την αγάπη σα αυτό το ελεύθερο βήμα. Μην ξεχνάτε, κάνοντα like, κάνοντα εγγραφή, βοηθάτε ακόμα περισσότερο αυτή την ανεξάρτητη προσπάθεια. Εγώ, όπου και αν βρίσκομαι, παρακολουθώ τα πάντα, λαμβάνω ειδοποιήσει και ανα πάσα στιγμή για όλα τα σημαντικά σα ενημερώνω μέρα και νύχτα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους σας.